Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο που επισημαίνετε ότι είναι μια σημαντική μέρα και ίσως τώρα που ερχόμουν σκέφτηκα να προτείνω στον κύριο Τσίπρα να φορέσουμε και δύο γραβάτα για να τιμήσουμε αυτή τη διαδικασία που γίνεται μετά από 3 χρόνια. Ο αδιαλείπτος φορώ κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Ναι. Δεν είναι έκπληξη για εσάς, θα ήταν έκπληξη για εμάς όμως, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, πριν από 2 μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού πήγε στους Αγίους Αναργύρους. Στα δυτικά, πέρα από το ποτάμι. Καμία σχέση με το κολέγιο, κύριε Μπαλτά. Είδαμε λοιπόν εκεί τα παιδιά, είδαμε καθηγητές, είδαμε το διευθυντή, δεν διακόψαμε το μάθημα. Περιμέναμε τα διαλύματα να μιλάμε από τα κάγκελα με τα παιδιά. Για αυτά τα οποία θέλει το Υπουργείο να κάνει σε σχέση με τα πρότυπα σχολεία. Η κραυγή των παιδιών είναι πολύ συγκεκριμένη. Δώστε μας τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε. Είναι το μοναδικό σχολείο στη Δυτική Αθήνα, το μοναδικό σχολείο σε μια λαϊκή περιοχή της Αθήνας, που είναι πρότυπο. Ήταν υπερήφανα που είχαν προσπαθήσει να είναι μέσα σε αυτό το σχολείο και πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν. Η απόφαση του Υπουργείου να εκμηδενήσει ουσιαστικά τη λειτουργία των πρότυπων σχολείων τους έχει δημιουργήσει μια μεγάλη απορία. Εάν η ανάγκη τους να ξεχωρίσουν είναι κόντρα στη λογική αυτή τη στιγμή της πολιτείας. Βέβαια δεν είναι μόνο τα πρότυπα σχολεία. Είναι οι αιώνιοι φοιτητές που πρέπει να επανέλθουν, να επιστρέψουν. Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχουμε αυτό το θεσμό των αιωνίων φοιτητών. Που εμείς δεν λέμε να μην έχουμε μια συμπεριφορά ανεκτική απέναντι στους φοιτητές που είναι εργαζόμενοι, απέναντι στους φοιτητές που έχουν κοινωνικές υποχρεώσεις. Βεβαίως και θα πρέπει να έχουμε μια ανεκτική συμπεριφορά. Αλλά αιώνιοι φοιτητές, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε την κατάργηση, την πρόθεση να καταργηθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχουν άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, ευτυχώς λίγοι, που μιλούν για τεχνοφασισμός. Είναι τεχνοφασισμός σήμερα η ηλεκτρονική ψηφοφορία? Πού θα επιστρέψουμε, στα Περιστέρια που είναι και λίγο πιο γραφικό? Μετά, ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Θα πρέπει και αυτά να καταργηθούν. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ανοιχτούν τα πανεπιστήμια και σε ξένους φοιτητές, σε τμήματα προπτυχιακά, ξενόγλωσσα. Και το Υπουργείο λέει ότι θα πρέπει να τα καταργήσουμε. Υπάρχει μια δικαιολογία ασαφής του κυρίου Υπουργού προς το Πανεπιστήμιο της Θράκης και σε άλλα πανεπιστήμια, ότι θα και όσως και αυτά κτλ. Υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Θα καταργηθούν τα ξενόγλωσσα τμήματα στα προπτυχιακά. Και βέβαια είναι η επιστροφή των κομματικών παρατάξεων στα πανεπιστήμια. Θα μου πείτε, είχαν φύγει ποτέ? Όχι. Αλλά τους δίνουμε πάλι έδαφος. Έχουμε πει και υποστηρίζουμε σαν ποτάμι ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν λόγο στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο οι φοιτητές να έχουν λόγο. Όχι οι κομματικές παρατάξεις να έχουν λόγο. Όχι αύριο η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία και μεθαύριο η παράταξη του ποταμιού. Θα πρέπει να αφήσουμε, και το έχουν κάνει με επιτυχία σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσουμε τους φοιτητές έξω από μια στήρα κομματική διαμάχη. Άλλο η πολιτικοποίηση των φοιτητών και άλλο να παίρνουν εντολές από την Κουμουνδούρου, τη χαλάτρη κούπη του Συγκρού. Τα παιδιά φεύγουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Ο στρατός φεύγει. Όχι βέβαια, δεν φεύγουν σήμερα. Δεν φεύγουν σήμερα επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγανε και χθες. Φεύγουν τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Πάνε στα ξένα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να αναζητήσουν λύσεις. Και εμείς, αντί να τους δώσουμε λύσεις, γυρνάμε την παιδεία κάποιες δεκαετίες πίσω. Καταργείται και την αξιολόγηση. Καταργείται κάθε μορφή αξιολόγησης. Για τους διευθυντές, για τα εκπαιδευτικά συμβούλια, καταργούμε την αξιολόγηση. Και θέλω συγκεκριμένα, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας ρωτήσω τι θα πείτε στον κύριο Γκουρία όταν θα σας ρωτήσει. Είναι φιλική η σχέση σας, από ό,τι έχω καταλάβει το τελευταίο διάστημα. Μιλώ για τον άρχοντα του ΟΟΣΑ. Ξέρετε ότι ο ΟΣΑ έχει ως πρώτη προτεραιότητα την αξιολόγηση στην παιδεία. Και όχι μόνο έχει σαν πρώτη προτεραιότητα, το έχει θέσει αυστηρά απέναντι και στους προηγούμενους, στο προηγούμενο καθεστώς, ότι δεν μπορεί μια παιδεία ευρωπαϊκή να είναι έξω από πλαίσια αξιολόγησης. Και είναι απόλυτος ο κύριος Μπαλτάς, αλλά και ο κύριος Κουράκης, ότι καμία αξιολόγηση σε κανένα σύστημα. Δηλαδή περίπου η επιστροφή στο παλιό. Τρύπωσες στην εκπαίδευση, σώθηκες.
Και δεν μιλώ για διορθώσεις προφανώς που πρέπει να γίνουν στο σύστημα αξιολόγησης. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Αλλά μιλώ για την κατάργηση της αξιολόγησης την οποία επιβάλλουν οι υπουργοί σας. Και πάμε βέβαια στο πολύ μεγάλο θέμα της παιδείας που έχει... Παρακαλώ. Διακόπτε το αγόρι της, κύριε Σέλφε. Μια που είναι και πρωθυπουργός εδώ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι να μην συμπεριφερόμαστε στη Βουλή όπως στις κομματικές μας συναντήσεις. Το λέω για τις προηγούμενες συμπεριφορές και καλό θα είναι να το λάβετε υπόψη σας. Λοιπόν, ήθελα να πάω σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θέλετε να πείτε κάτι δυνατά? Θέλετε να πείτε πρόεδρε, κάτι δυνατά? Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Πρόεδρε και να ακυρώσουμε. Κοιτάξτε, το λέω και το αναγνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, ότι οι ψήφιροι δεν είναι προς τιμήν των βουλευτών. Δεν ψιθυρίζουμε. Αν θέλουμε να πούμε κάτι, μπορούμε να ζητήσουμε το λόγο. Είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια ερώτηση, θα εκθέσουμε τις απόψεις μας. Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε, μην διακόπτετε κύριε. Λοιπόν, ήθελα να πάω σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει τίτλο Περιφερειακοί Διευθυντές. Θα το ξέρετε. 13 περιφερειακοί διευθυντές ορίστηκαν από την κυβέρνησή σας. Ένα σε κάθε περιφέρεια. Και κάναμε ένα λάθος εμείς και θέλω να το διορθώσω και θα σας πω ποιο είναι αυτό. Είπαμε ότι είναι 11 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στέλεχος των ΑΝΕΛ και ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι εφανής η κομματική του ταυτότητα, τουλάχιστον στο Google, γιατί μιλάμε ότι η έρευνά μας δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πατήσαμε ένα όνομα και είδαμε ότι αυτός ήταν υποψήφιος βουλευτής, ο άλλος ήταν στέλεχος στη τάδε νομαρχιακή. Ήταν πολύ απλά τα πράγματα για μας. Ο ένας εμφανιζόταν από εμάς ως ανένταχτος, ούτε στους ΑΝΕΛ, ούτε στους ΣΥΡΙΖΑ. Και λάβαμε ένα τηλεφώνημα, δεν ξέρω αν ήταν από τον ίδιο, αν κάποιος προσποιήθηκε στο ποτάμι. Μας τηλεφώνησε και μας εξήγησε ότι παιδιά, είμαι και εγώ ΑΝΕΛ. Είμαι στη Χριστιανική Δημοκρατία, είμαι με τους ΑΝΕΛ, άρα δεν είναι ότι είμαι εκτός. Ίσως να φοβήθηκε δηλαδή ο άνθρωπος μη θεωρηθεί ανένταχτος και στη δεύτερη κρίση απομακρυνθεί. Είναι λοιπόν και διορθώνουμε την παρέμβασή μας, γιατί στα χαρτιά λέμε άλλα πράγματα. Είναι 11 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και 2 στελέχη των ΑΝΕΛ. Είναι περίπου αυτά που και το προηγούμενο καθεστώς έκανε. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μας πείτε ότι τα ίδια κάνανε και άλλοι. Δώσανε τα χαρτιά τους 400 άνθρωποι για αυτές τις θέσεις. 400 άνθρωποι. Δεν επελέγει κανείς άξιος έξω από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Κάποιος ανεξάρτητος, κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με τα κόμματα, δεν μπορεί να είναι περιφερειακός διευθυντής. Ένας, δύο από τους 400. Και αν τέλος πάντων, κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε αποφασίσει ότι αυτοί οι 13 είναι οι καλοί, τότε γιατί κάνατε το διαγωνισμό? Γιατί κάνατε το διαγωνισμό? Και γιατί δεν δίνετε τα βιογραφικά αυτών των ανθρώπων που διεκδίκησαν μία θέση στη δημοσιότητα? Αλλά νομίζω ότι τελικά επιβεβαιώνεται, κύριε Πρόεδρε, ότι το μόνο κράτος που έχει συνέχεια στην Ελλάδα είναι το πελατειακό. Βέβαια, η παιδεία δεν ήταν παράδεισος με το προηγούμενο καθεστώς. Υπήρχε ανισότητα, υπήρχαν συντηρητικές ιδεολειψίες, υπήρχαν αναχρονισμοί, έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θέλετε να επιταχύνω, κύριε Πρόεδρε? Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Θεοδωράκη, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι παράδεισος η παιδεία. Δεν είναι παράδεισος. Ούτε με τους προηγούμενους ήταν παράδεισος. Το θέμα είναι να πάμε σε κάποιες διαδικασίες που θα βελτιώνουν την κατάσταση. Και αυτό δεν γίνεται. Και φοβάμαι δεν γίνεται ηθελημένα, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητά. Είπε ο Πρωθυπουργός σε μια συνάντησή μας προσωπικά ότι θα συζητήσουμε για το θέμα της παιδείας. Δεν συζητήσαμε. Όλα είναι κατεπήγοντα. Όλα είναι εσπεσμένα. Δεν συζητά. Και ξέρετε, για να τελειώνω, να σας πω το εξής. Η χώρα, κύριε Τσίπρα, χρειάζεται μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες για να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη κρίση. Υπάρχει ένα βουνό μπροστά μας. Και δεν μπορείτε μόνοι σας. Θα πρέπει να συστρατευτεί ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Και μιλώ για συστράτευση πέρα από το κοινοβούλιο, έξω. Και με αυτά που κάνετε στην παιδεία, απομονώνετε τη δημιουργική Ελλάδα και δεν οδηγείτε τη χώρα σε μία σύνθεση που θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της παιδείας. Ευχαριστώ. Θεοδωράκη, ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξιος Τσίπρας έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω και εγώ ότι είναι μια σημαντική ημέρα η επαναφορά της ορθής δημοκρατικής λειτουργίας στο Κοινοβούλιο και η επανέναρξη της ώρας του Πρωθυπουργού μετά από 2,5 και πλέον χρόνια. Κύριε Θεοδωράκη, δεν έχω πρόβλημα να υπερβαίνετε το χρόνο, απλά να συνοηθούμε γιατί είναι ίσως ακριβώς επειδή είναι η πρώτη διαδικασία. Εγώ που την αξιοποιούσα αυτή την ώρα και άρα έχω στο θέμα αυτό μια μεγαλύτερη εμπειρία, να σας πω ότι ο κανονισμός ορίζει ότι τα πρώτα 2 λεπτά είναι για να κατατίθεται, τα ερωτήματα ενώπιον του σώματος. Συνεπώς θα σας πρότεινα από εδώ και στο εξής να συμφωνήσουμε, και αυτό αφορά και όλους τους βουλευτές, η ανοχή του Προεδρείου να μην είναι στα πρώτα 2 λεπτά της κατάθεσης του ερωτήματος, αλλά να είναι στην, σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, στην ανάλυση της απάντησης και σε ό,τι αφορά των ερωτών, αμέσως μετά στη δυνατότητά του να κάνει την κύρια του τοποθέτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Θεοδωράκη, θέλω να μπω κατευθείαν στην ουσία της ερώτησης. Και θα ήθελα την ανοχή, διότι είναι πολλά τα ερωτήματα που θέσατε. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα φέρει για ψήφιση ένα νέο νόμο πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό θα γίνει μετά από ολοκληρωμένη και ενδελεχή διαβούλευση και δημόσιο διάλογο. Όλα τα θέματα, αλλά ιδίως αυτά που είναι πιο ευαίσθητα, εγώ θεωρώ τα θέματα της παιδείας εξαιρετικά ευαίσθητα, απαιτούν ενδελεχή διαβούλευση και δημόσιο διάλογο. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, απαιτούν και συνενέσεις. Στο διάλογο αυτό θα έχουν δυνατότητα να πάρουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι όταν η δική μας κυβέρνηση μιλάει για δημόσιο διάλογο, το εννοεί. Το επισημαίνω διότι ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος 4009 που ψηφίστηκε το 2011, την εφαρμογή του οποίου υπερασπίζεστε με αυτή την ερώτηση, ψηφίστηκε Αύγουστο μήνα, μέσα μόλις σε μία εβδομάδα και χωρίς καμία ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Βέβαια θα σας θυμίσω ότι αυτός ο νόμος και η ψήφισή του ήταν το crash test για τη δημιουργία της τότε οικουμενικής κυβέρνησης. Ήταν ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε από τα 3 κόμματα τότε που μετέπειτα σχημάτισαν την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέρη. Δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο διάλογο τότε που δεν υπήρξε διάλογο, ούτε καν της ΠΟΣΔΕΠ. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, διότι έχει άμεση σχέση με τη συζήτηση που θα κάνουμε εδώ. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, με τον πιο σωστό τρόπο, η διαδικασία του διαλόγου για το μέλλον της παιδείας στη χώρα μας, το Υπουργείο Παιδείας προχωράει στη συζήτηση και στην ψήφιση ενός πολυνομοσχεδίου που ρυθμίζει επίγοντα θέματα. Ένα από αυτά, στο οποίο αναφερθήκαμε στις προγραμματικές δηλώσεις και εγώ και ο Υπουργός, ο κ. Μπαλτάς, αφορά στην κατάργηση των συμβουλίων ιδρύματος τα οποία προέβλεπε ο νόμος. Τι είναι αυτό που καθιστά επίγουσα, κατά την άποψή μας, την κατάργηση των συμβουλίων ιδρύματος? Είναι η εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα πανεπιστήμια εξαιτίας της δυνατότητας που τους δίνει ο νόμος να εμπλέκονται ανοιχτά στον ακαδημαϊκό, στο ακαδημαϊκό όσο και στο διοικητικό έργο. Από την ψήφιση του νόμου μέχρι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους εμπλοκής που αφορά τα προγράμματα σπουδών, την διαχείριση του προϋπολογισμού των ιδρυμάτων, τη διαχείριση των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, τους εσωτερικούς κανονισμούς, συνεχώς τριβές που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία του Πανεπιστήμιου. Δεν θέλω να μηδενίζω, ούτε βέβαια αυτό αφορά προσωπικότητες που έχουν έρθει με καλή πρόθεση και, και με καλές διαθέσεις να προσφέρουν έργο και συμμετέχουν σε αυτά τα συμβούλια. Αλλά ως επιτοπλίστων, ο απολογισμός της δράσης και λειτουργίας αυτών των συμβουλίων, ο απολογισμός ως επιτοπλίστων είναι πενιχρός και θα έλεγα ότι είναι αρνητικός. Ούτε στρατηγικός σχεδιασμός, ούτε ανάπτυξη των ιδρυμάτων, ούτε τίποτα.
από όλα όσα βαρύκδουπα υποσχόταν ο προηγούμενος νόμος. Ο ρόλος που δίνει ο 4009 στα συμβούλια ιδρύματος, και παραλαμβάνω το λέω χωρίς να αμφισβητώ καλές προθέσεις κανενός προσωπικά, είναι ρόλος διαλυτικός. Και αυτό δεν είναι ατύχημα, αυτό έχει γίνει με απόλυτη γνώση και συνείδηση του νομοθέτη. Τα συμβούλια ιδρύματος ήταν το όχημα προκειμένου να επιβληθούν στο Πανεπιστήμιο δίδακτρα, προκειμένου να επιβληθεί η έμεση διαχείριση των πανεπιστημίων από ιδιώτες, προκειμένου να γίνει πράξη σταδιακή απόσυρση του δημοσίου από την στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εκλογές σε 5 τουλάχιστον Βρετανικές αρχές. Σας πληροφορώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν επιθυμεί οι εκλογές αυτές να γίνουν υπό την κηδεμονία των συμβουλίων όπως συνέβη τα 2 προηγούμενα χρόνια. Τα οποία συμβούλια, και αυτό είναι πρωτοφανές στον κόσμο, με βάση τον νόμο μπορούν κατά το δοκούν να αποκλείσουν υποψηφιότητες, να αποκλείσουν κάποιο μέλος ΔΕΠ να θέσει υποψηφιότητα, όπως πολλάκις έγινε το προηγούμενο διάστημα, και όχι με ακαδημαϊκά κριτήρια, κύριε Θοδωράκη. Επί της ουσίας περνάνε τους υποψήφιους πριτάνης από μια συνέντευξη όπου κριτήριο δεν είναι πάντοτε η ακαδημαϊκή τους πληρότητα. Είναι πάμπολες οι καταγγελίες, θα μπορούσα και να σας απαριθμίσω, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπους όμως που είχαν μια διαφορετική άποψη απέναντι στον νόμο, με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο, οι οποίοι απερίφθησαν από τα συμβούλια και δεν έθεσαν υποψηφιότητα επειδή οι πεπιθήσεις τους και η άποψή τους για το Πανεπιστήμιο δεν ταυτίζονταν με το πνεύμα του νόμου 4009. Και έτσι, χωρίς άλλη δικαιολογία, τους απαγορεύτηκε να θέσουν υποψηφιότητα. Αυτό είναι το όραμά μας και το όραμά σας για τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια? Αυτό έρχεστε να υπερασπιστείτε? Αυτά ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν γίνονται. Να αποκλείεται κάποιος από υποψηφιότητα μόνο και μόνο επειδή έχει αντίθετες απόψεις. Δεν το πιστεύω ότι είναι το όραμά σας. Και θέλω την άποψή σας αυτό. Αυτοί είναι οι λόγοι που μας υποχρεώνουν να νομοθετήσουμε άμεσα την κατάργηση του Συμβουλίου. Διότι όσο παραμένουν, παρά την επικείμενη αλλαγή θεσμικού πλαισίου, και την ίδια στιγμή που εμείς εδώ θα κάνουμε καλόπιστα ουσιαστικό διάλογο για να φτιάξουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα απαντά στις λειτουργίες, τα συμβούλια αυτά θα συνεχίζουν να υλοποιούν μια πολιτική η οποία, κατά την άποψή μας, είναι πολιτική αποδόμησης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Φτιάχνουν δικούς εσωτερικούς κανονισμούς χωρίς να ρωτάνε κανέναν, σπέβδουν να συστήσουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ώστε να διαχειριστούν ό,τι προλάβουν από τους πόρους, την περιουσία και τους ειδικούς λογαριασμούς. Να έρθω στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μιλήσατε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ότι αυτή διασφαλίζει τη μαζική συμμετοχή. Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι η χρήση τεχνολογίας πρέπει να γίνει συμβατή με την καθημερινότητά μας. Αν όμως έχουμε την αντίληψη ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία διασφαλίζει τη συμμετοχή, γιατί δεν την προτείνουμε να αντικαταστήσουμε τις εκλογές, να μην κουράζεται ο κόσμος να πηγαίνει στα παραβάν να ψηφίζει, να καταργήσουμε και την διαδικασία, τη ζώσα διαδικασία μέσα στο κοινοβούλιο και να ψηφίζουμε όλοι από το λάπτοπ μας, από τα γραφεία μας? Εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Τόσο καιρό η ψηφοφορία στα πανεπιστήμια γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Η μαζικότητα, όχι σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, σε ό,τι αφορά τα μέλη ΔΕΠ, ήταν διασφαλισμένη. Ήταν διασφαλισμένη η μαζικότητα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα μαζικότητας. Αυτό που άλλαξε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ο λόγος που την καταργούμε είναι ο εξής. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η πραγματική εφορευτική επιτροπή δεν είναι αυτή που συλλέγουν τα mail και αρθρίζουν τις ψήφους. Είναι ένα σερβερ τον οποίον κανείς μη μοιημένος δεν μπορεί να ελέγξει. Επομένως το αδιάβλητο δεν διασφαλίζεται. Ακόμα χειρότερα όμως και το κρισιμότερο και το ουσιαστικότερο είναι ότι δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Τα ηλεκτρονικά ίχνη και η προσωπική επιλογή του καθενός
είναι εκεί στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Έρχομαι στο ζήτημα της φοιτητικής συμμετοχής. Νομίζω ότι η θέση του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη στο θέμα της φοιτητικής συμμετοχής. Για πρώτη φορά η εκπροσώπηση των φοιτητών συναρτάται με το ποσοστό συμμετοχής τους στην καθολική ψηφοφορία. Ο προηγούμενος νόμος απέκλειε τους φοιτητές, δεν το θεωρώ δημοκρατικό, δεν το θεωρούμε δημοκρατικό και ορθό. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τη συμμετοχή τους σε συνάρτηση με την παρουσία τους στην ψηφοφορία. Και αυτό, πιστέψτε με, είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να κάνει κανείς προκειμένου να απεμπλακεί από το πατρονάρισμα των φοιτητικών παρατάξεων και των φοιτητοπατέρων, όπως λέτε. Η συμμετοχή του κάθε φοιτητή. Για τις διαγραφές. Το αιώνιο θέμα των αιώνιων φοιτητών, που κατά την άποψή μας είναι ένα αιωνίως επικοινωνιακό θέμα, αλλά αιωνίως πρακτικά ανύπαρκτο, και θα σας εξηγήσω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος νόμος ισχύει από το 2011, της διαγραφής δηλαδή των λεγόμενων αιωνίων φοιτητών, ελάχιστα ιδρύματα είχαν τεχνικά τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διαγραφές. Επιπλέον, κατά την άποψή μας, είναι και μια περιττή επίδειξη αυταρχισμού. Οι φοιτητές αυτοί δεν έχουν το παραμικρό κόστος για το πανεπιστήμιο. Μετά την παρέλευση 2 χρόνων από την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, δεν παίρνουν βιβλία, δεν δικαιούνται πάσο, δεν έχουν δικαίωμα για σίτηση ή στέγαση, δεν έχουν ούτε καν το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογή εκπροσώπων, σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται η ερώτησή σας. Οι περισσότεροι δε από αυτούς έχουν ήδη εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο. Το να στερήσουμε κάποιους από την θεωρητική, λέω εγώ, δυνατότητα, διότι μιας και λέτε συχνά ότι προέρχεστε από μια λαϊκή γειτονιά, θα ξέρετε ότι πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά, στερούνται της οικονομικής δυνατότητας να σπουδάσουν. Και ακριβώς για αυτό το λόγο αναγκάζονται πολλές φορές να διακόψουν τις σπουδές τους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα προστοζή. Η δυνατότητα αυτών των ανθρώπων όμως κάποια στιγμή να επιστρέψουν, διότι για μας η γνώση είναι αυταξία, να επιστρέψουν και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στη γνώση, πρόσβαση στην ακαδημαϊκή διαδικασία, είναι κάτι ιερό. Και δεν θεωρούμε ότι για μια γραφειοκρατική διαδικασία που δεν κοστίζει πρέπει να τη στερήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα από πλευρά σας μια διαμαρτυρία έντονη, επιτρέψτε μου την έκφραση όμως χωρίς περιεχόμενο, για τη δήθεν κατάργηση των προτύπων σχολείων ή την κατεδάφιση των πειραματικών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να διαχωρίζει τα πρότυπα από τα πειραματικά, όπως ίσχυε για δεκαετίες στη χώρα μας, προτού τα συμπτύξει ο προηγούμενος νόμος. Στα πειραματικά σχολεία, κύριε Θοδωράκη, είναι αντιεπιστημονικό και δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο να επιλέγεις με κλήρωση, διότι στα πειραματικά σχολεία πρέπει να έχεις όλη τη μαθησιακή γκάμα. Ο ρόλος των πειραματικών άλλωστε είναι ακριβώς αυτός. Να πειραματίζονται αξιοποιώντας το μέσο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, προκειμένου να προάγουν μαθησιακά προγράμματα βέλτιστα και ικανά να εφαρμοστούν και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Αλλιώς δεν έχει νόημα να λέμε ότι είναι πειραματικά. Πειραματικά είναι ακριβώς διότι πειραματίζονται και δεν μπορούν να πειραματίζονται στους καλύτερους μαθητές. Με εξετάσεις θα συνεχίσουν να παίρνουν μαθητές, όχι τα πειραματικά, αλλά τα πρότυπα σχολεία, εκείνα τουλάχιστον που το επιθυμούν. Διότι υπάρχουν και πρότυπα σχολεία που δεν επιθυμούσαν, ούτε επιθυμούν να παίρνουν με εξετάσεις και παίρνουν και αυτά με κλήρωση. Ας δούμε όμως τι ακριβώς υπερασπίζεστε από τον προηγούμενο νόμο. Τι ακριβώς έγινε και τι δεν έγινε με αυτή τη σύμπτυξη πειραματικών και πρότυπων σχολείων. Αυτό που έγινε με τη σύμπτυξη των προτύπων και πειραματικών ήταν η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 60 σχολεία αποσπάστηκαν από τον κορμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκροτήθηκαν σε μια αυτόνομη νησίδα, ανεξάρτητη ακόμα και από τις δομές του Υπουργείου.
Και ο στόχος αυτής της ενέργειας ήταν να δώσει στις κυβερνήσεις τις προηγούμενες την ευκαιρία να εγκαταλείψουν σιγά σιγά το υπόλοιπο σύστημα, το πιο αδύναμο και μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος στην τύχη του. Αυτό που συνέβη στην πράξη ήταν το εξής. Πρώτον, δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα παραπαιδείας δίπλα στα υπάρχοντα συστήματα παραπαιδείας. Και δεύτερον, ειδικά σε μικρές περιοχές, υπήρξε ουσιαστικός διαχωρισμός των μαθητών και των σχολείων. Φανταστείτε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπου αν πάρεις όλους τους καλούς μαθητές και τους πας μαζί μόνος τους σε ένα ξεχωριστό σχολείο, τότε όλα τα υπόλοιπα σχολεία υποβαθμίζονται. Και υποβαθμίζεται συνολικά το επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δική μας υποχρέωση και δική μας δέσμευση είναι να διασφαλίσουμε την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο σύνολό της και σε όλες τις βαθμίδες. Θα αναμετρηθούμε με το πρόβλημα αυτό και επ' αυτού θα κριθούμε. Και επειδή σας είδα, επισκεφτήκατε μια λαϊκή γειτονιά, σας πω, βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν πειραματικά σχολεία σε όλες τις λαϊκές και απομακρυσμένες γειτονιές. Πρέπει και το πειραματικό σχολείο ήταν μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες των αρχικών, των πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, σας θυμίζω. Εγώ προσωπικά τελείωσα πειραματικό σχολείο και πολυκλαδικό λύκειο και ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικά σχολεία υψηλού επίπεδου, παρότι με κλήρωση εισάγονταν εκεί για όλα τα προηγούμενα χρόνια οι μαθητές. Δεν έχουμε λοιπόν πρόθεση να μεταφέρουμε στην εκπαίδευση κάποια οράματα, κατά την άποψή μου φρικιαστικά, δεν αναφέρομαι σε εσάς, ορισμένων ακραίων της νεοφιλελεύθερης σχολής περί κοινωνίας των δύο τρίτων και του ενός τρίτου. Με βάση αυτή τη λογική επαναφέρουμε την κλήρωση στα πειραματικά και αφήνουμε τα πρότυπα να επιλέγουν αν θέλουν εξετάσεις ή όχι. Στο θέμα της επιλογής διευθυντικών στελεχών, θα πρέπει να πληροφορηθείτε το σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Γι' αυτή νομίζω έχει μια αξία να το πληροφορηθούμε όλοι. Τα δύο τρίτα της μοριοδότησης σχετιζόταν με τα προσόντα. Το ένα τρίτο όμως ήταν συνέντευξη. Χωρίς προδιαγραφές, χωρίς δέσμευση των υπηρεσιακών παραγόντων για το τι θα ρωτήσουν, χωρίς διαφάνεια, χωρίς τίποτα, κανέναν έλεγχο. Απλά και καθαρά ήταν ένα μέσο του κράτους να επιλέγει αυτούς που θέλει, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Εμείς καταργούμε τη συνέντευξη και μεταφέρουμε αυτό το 1 τρίτο πέραν της μοριοδότησης που ανήκε στη συνέντευξη στην γνώμη των διδασκόντων. Δεν είναι πιο δημοκρατικό αυτό? Να βαραίνει περισσότερο η γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων στην επιλογή διευθυντικού προσωπικού από τη γνώμη κάποιων στελεχών του Υπουργείου που δεν ξέρουν καν ποιον εξετάζουν και τι ακριβώς να τον ρωτήσουν? Εμείς θεωρούμε ότι είναι πιο δημοκρατικό. Και δεν βλέπω σε αυτό κάποιον τρομακτικό κίνδυνο. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, αν δεν κάνω λάθος, αναφερθήκατε και στο θέμα των ξενόγλωσσων. Δεν καταργούνται. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ αυτό. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν καταργούνται. Το θέμα είναι να υλοποιηθούν τα ξενόγλωσσα τμήματα στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε τώρα, ανοίγεται ένα θέμα, κύριε Θοδωράκη, για τους υπηρεσιακούς διευθυντές. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί βλέπω ότι πριν από λίγο συμβουλευτήκατε και τον βουλευτή σας, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος ως Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων έπαιρνε τα emails των κομματικών στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης για να διορίζει εφοριακούς. Εφοριακούς να διορίζει. Και είναι στις τάξεις σας. Και δεν έχει απαντηθεί αυτό. Και μιλάτε σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται τρεις μήνες και δεν έχει καταφέρει, εξαιτίας της διαπραγμάτευσης που μας τρώει το 70% του χρόνου, να αλλάξει ουσιαστικές δομές και κακώς κείμενα. Δεν έχει καταφέρει ακόμα. Μιλάτε για κομματικοκρατία σε αυτή την κυβέρνηση. Όχι, κύριε Θεοδωράκη, κάνετε λάθος. Βεβαίως και δεν υπάρχει διαδικασία του OpenGov όπως την είχε ορίσει ο κύριος Παπανδρέου. Δεν υπάρχει, διότι κατά την άποψή μας το πείραμα αυτό απέτυχε σε ό,τι αφορά τις πολιτικές θέσεις της Γενικής Γραμματής των Υπουργείων. Η Γενική Γραμματής των Υπουργείων είναι πολιτική ευθύνη.
Εκεί έχει την πολιτική ευθύνη ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός ακόμα. Αλλά όραμά μας δεν είναι η δημόσια διοίκηση να ορίζεται από το κομματικό κράτος. Και εδώ θα κριθούμε. Αλλά αφήστε μας να κριθούμε. Εδώ δεν έχει αλλάξει ούτε ένας διευθυντής νοσοκομείου τρεις μήνες τώρα. Ούτε ένας διευθυντής υπηρεσίας δεν έχει αλλάξει. Όλοι όσοι ήτανε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ελστάτ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κανείς δεν έχει αλλάξει. Ακόμα και όταν βλέπουμε αυτοί οι οποίοι είναι επικεφαλείς να εμπλέκονται με δικαστικές υποθέσεις. Μόνο τότε τους ζητούμε την παρέτησή τους. Δεν μπορείτε να λέτε σε εμάς για κομματικό κράτος. Δεχτεί η κριτική, την αποδέχομαι, η κριτική είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και θα κριθούμε, αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε σε εμάς για κομματικό κράτος. Επιτρέψτε μου λοιπόν κλείνοντας ορισμένες παρατηρήσεις. Μην χρησιμοποιείτε το επιχείρημα για 200.000 παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό επειδή δεν υλοποιείται ο νόμος που ψηφίστηκε για την παιδεία από τα κόμματα του Μνημονίου. Μην το χρησιμοποιείτε αυτό. Διότι αν το χρησιμοποιήσει κανείς σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα την κρίση που περνάει αυτός ο τόπος. Γιατί είναι μια δομική κρίση, θηριώδη ανεργία, απελπισία στους νέους ανθρώπους, χωρίς όνειρο, χωρίς όραμα, χωρίς ελπίδα. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να υπερασπιστεί ότι συνέβη επειδή δεν υλοποιήθηκε ο νόμος που έφερε στη Βουλή η κυρία Διαμαντοπούλου και ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011 από 255 πράγματι βουλευτές. Όμως αυτός ο νόμος, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το τεστ τότε της νέας συμμαχίας που εκολάπτονταν για να εφαρμοστούν τα μνημόνια. Ήταν το crash test, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Λίγο πριν δημιουργήσουν την κυβέρνηση Παπαδήμου για να στηριχθούν τα μνημόνια. Δεν αντανακλούσε λοιπόν αυτός ο αριθμός το 255 στη Βουλή, ανάλογο κοινωνικό συσχετισμό. Πολύ περισσότερο διαβούλευση δεν έγινε. Την ίδια αυτή η πλειοψηφία του κυρίου Παπαδήμου την είδαμε να καταραίει σαν χάρτινος πύργος λίγους μήνες μετά. Ας μην χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτό το επιχείρημα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω θυμίζοντάς σας κάτι πιστεύω πιο σημαντικό από αυτή την ψηφοφορία τότε, τον Αύγουστο του 2011, σε αυτή εδώ την αίθουσα. Το ότι ο τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, παρά την τρομακτική πλειοψηφία των 255 βουλευτών, αρνήθηκε την κομματική γραμμή. Αρνήθηκε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Και μάλιστα κατέθεσε μια απολύτως τεκμηριωμένη άποψη για την άρνησή του. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα άξιζε να θυμάστε περισσότερο και να ανασύρετε περισσότερο από το δημοσιογραφικό σας αρχείο, από εκείνη την ψηφοφορία πρόκριμα για την πρώτη αλλαγή κυβέρνησης και πρωθυπουργού μετά τη μεταπολίτευση ερήμην της βούλησης του λαού. Αυτό αξίζει να το θυμόμαστε περισσότερο, κύριε Θεοδωράκη.